Ναι. Ο Άρης είμαι. Από πού τηλεφωνείς? Από το εργοστάσιο. Λοιπόν, τι έγινε, λέγε, έχω αρχίσει να ανησυχώ. Εντάξει, τα λεφτά δόθηκαν. Ο τύπος θα φύγει για έξω σου γίνεται πιο γρήγορα. Άλλο τίποτα? Τίποτα, τα υπόλοιπα από κοντά. Εντάξει, γεια σας. Γεια σου. Εντάξει το πρωινό, ήρθα να πάρω το δίσκο. Εντάξει, Φώνη, σε ευχαριστώ. Φώνη, γιατί βιάζεις τόσο πολύ να φύγεις? Δεν μου είπατε να μείνω. Ωραία, μείνε λοιπόν. Παράτα κάπου το δίσκο. Εντάξει, εντάξει. Το ξέχασα. Πάντα το ξεχνάω. Γιατί έχετε μάθει μόνο να διατάζετε στη ζωή σας. Καλά, καλά. Άσε τώρα τους πληθυντικούς και κάτσε να πούμε καμιά κουβέντα. Σε παρακαλώ. Τώρα το πρωί ο Άρης έσκασε τα 10 εκατομμύρια σε αυτόν τον αλήτη. Αξίζει τον κόπο. Καλύτερα κανένας να δώσει μερικά χρήματα παρά να χάσει το πάνε. Τώρα το πρωί ο τύπος θα προσπαθήσει να βγει από τη χώρα. Αυτό είναι ευχάριστο, ησυχάζεις έτσι. Όχι εντελώς. Ναι, βέβαια. Μένει και η απειλή που προέρχεται από την ύφη σου. Αυτό δεν θες να πεις? Αυτό. Η Τερέζα είναι απίστευτα επίμονη. Τώρα πια ξέρει ότι ο Φορτηγατζής είχε επαφές με τον Άρη και με τη Μάρθα και δεν θα πιστέψει ποτέ ότι σκότωσε τον βοηθό της κατά λάθος. Έπειτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Της έχει μπει η ιδέα ότι για την καταστροφή στο εργοστάσιο δεν είναι υπεύθυνη η απεργή. Είναι. Τι πες? Σε ρωτάω κι εγώ με τη σειρά μου. Σε ρωτάω γιατί αυτό το ερώτημα με τρώει ένα χρόνο τώρα. Πραγματικά για την έκρηξη στο εργοστάσιο είναι υπεύθυνη η απεργή? Προς Θεού, εσύ με ρωτάς κάτι τέτοιο? Εσύ που λες ότι μπορείς και διαβάζεις την ψυχή μου σαν να είναι καθρέφτης και λες ότι με αγαπάς και μη σε αφοσιωμένη. Ενώ τώρα πιστεύεις πως μπορεί να έχω κάνει εγώ ένα τόσο τρομακτικό έγκλημα? Όχι, με συγχωρείς, δεν ήθελα. Όχι, όχι. Μάθε κι εσύ και η νύφη μου και όλοι αυτοί που γράφουν τώρα του κόσμου τις αληθικότητες εναντίον μου πως είμαι επιχειρηματίας. Ναι, ανήλικτος, ναι. Ικανός να καταστρέψω 100 αντιπάλους μου για να μην χάσω μια δραχμή, ναι. Αλλά δεν σκοτώνω κόσμο, δεν πίνω αίμα. Δεν είμαι βρικόλακας. Εργοστάσια μου αυτοί το ανακοίναξαν. Αυτή το προσωπικό, η απεργή. Σίγουρα από προσεξία, αλλά όχι εγώ, όχι εγώ. Εντάξει, εντάξει, σε πιστεύω, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Ναι, ναι, αλλά εκείνη δεν θα μου το συγχωρήσει ποτέ. Μας θεωρεί εγκληματίες. Και τώρα το σπίτι μου πάει να χωριστεί σε 2 στρατόπεδα έτοιμα να ελληνοσφαραχθούν. Από τη μια αυτή ο Χριστόφορος και ο Ντένις, από την άλλη εγώ, ο Άρης και η Μάρθα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα έχω χαμένα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Κι όμως υπάρχει φέρω μια λύση. Λύση? Ναι. Για λέγε. Λέγε. Χορεύει όλη η γη, χορεύει, χορεύει. Κατάρχει η καρδιά μου να σε λατρεύει. Γελάει ο ουρανός αυτή η χαρά του. Και τρέχουνε βροχή τα σύννεφα του. Όλα καλά, όλα καλά και όμορφα. Τερέζα, Τερέζα! Θα σε ευχάριστα νέα. Έλα, Χριστόφορε, γιατί άργησες? Σε καθυστέρησε ο πατέρας σου? Ναι, γιατί είχε να μας κάνει το πιο ευχάριστο δώρο. Τι δώρο? Δώρο, Τερέζα. Τερέζα, είναι θαυμάσιο. Ποιο πράγμα, δεν μου είπες? Θα πάμε για 3 μήνες στην Ελβετία. Πού θα πάμε? Ελβετία, Τερέζα, Ζυρίχη. Θα νοικιάσουμε ένα ωραίο σαλί στους πρόποδες των Άλπιων. Μέχρι τότε θα βλέπεις σίγουρα γιατί βγαίνουμε κάθε πρωί να κάνουμε σκι. Καλά, μπορείς να μου πεις γιατί ο πατέρας σου θέλει έτσι ξαφνικά να μας στείλει στην Ελβετία? Για να πάρουμε καθαρό αέρα ή από καλοσύνη? Για δουλειά θα πάω. Πολύ σοβαρή δουλειά. Μόνο που εμείς θα τα συνδυάσουμε και τα δύο, και δουλειά και αναψυχή. Μια στιγμή, σε παρακαλώ, μην τρέχεις. Είπες πως θα πάμε για δουλειά. Ναι. Ωραία, τι δουλειά? Παιδί μου, το ξέρεις ότι ο πατέρας συζητάει από καιρό τη συγχώνευση του εργοστασίου με ένα ανάλογο ελβετικό χημικό εργοστάσιο. Δεν το ξέρεις αυτό? Εντάξει, αυτό το ξέρω. Ωραία, λοιπόν, ήρθαν εδώ οι Ελβετοί, είδαν το δικό μας το εργοστάσιο, κάνανε εκτιμήσεις, αποτιμήσεις του εξοπλισμού, των κτηρίων, των γηπέδων. Και τώρα πρέπει να πάμε κι εμείς στην Ελβετία να κάνουμε το ανάλογο στο δικό τους. Δεν πρέπει. Μπορείς να μου πεις τι σχέση έχεις εσύ με αυτή τη δουλειά? Δεν θα πρέπει να πάει κάποιος που θα έχει ειδικές γνώσεις? Μα δεν θα πάω μόνος μου. Εγώ θα είμαι επικεφαλής μιας μικρής ομάδας από τεχνικούς υπαλλήλους μας. Αλλά πρέπει να είναι και κάποιος από τα αφεντικά, κάποιος ρίχτερ. Ωραία, τότε γιατί δεν πάει ο Άρης ή η Μάρθα? Μα ο Άρης δεν μπορεί να πάει, είναι απαραίτητος εδώ.
Η Μάρθα. Και η Μάρθα το ίδιο. Το ξέρει ότι διευθύνει στο εργοστάσιο τον κλάδο διανομής που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά και πάλι να μπορούσαν να πάνε ο Άρης και η Μάρθα, στο τέλος εγώ θα πήγαινα και όχι αυτή. Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα. Γιατί? Γιατί είμαι ο μόνος από τους Ρίχτερ που μιλάει φαρσίτα γαλλικά. Ο Άρης δεν ξέρει λέξη και η Μάρθα έχει μείνει στο Ζεσουί. Τέριζα, θα είναι όνειρο και θα σε παρακολουθήσουν και οι καλύτεροι γιατροί εκεί. Τι έπαθες τώρα, γιατί δεν μιλάς? Δεν ξέρω, Χριστόφορε, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι δικοί σου θέλουν να μας απομακρύνουν από το σπίτι και από την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Όχι, βρε Τερέζα, όχι πάλι, σε παρακαλώ. Κι όμως έτσι είναι. Από την πρώτη στιγμή που άρχισα να ασχολούμαι με το εργοστάσιο και την ανατίναξη, οι δικοί σου αναστατώθηκαν. Στη συνέχεια, όταν έβαλα το βοηθό μου, το Στέφανο, να ασχοληθεί με αυτή την έρευνα, σκοτώθηκε και ο ίδιος. Και όταν ο Σώστης μίλησε με μένα, κόντεψα να σκοτωθώ κι εγώ. Τώρα βρήκα μια θαυμάσια ευκαιρία για να μας στείλουν στην άλλη άκρη του κόσμου. Τερέζα, κοίτα εδώ, αγάπη μου. Αυτή τη στιγμή πρέπει με κάθε τρόπο να ξεφύγεις από αυτή την τρομακτική ιστορία. Σου έχει γίνει έμονη ιδέα. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν είσαι σε θέση να το αντιληφθείς αυτό. Χρειάζονται έναν άνθρωπο που να μιλάει γαλλικά. Δεν είναι λογικό λοιπόν να πάω εγώ. Ε? Κάποτε πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για να ζήσουμε. Ίσως εγώ δεν θα έπρεπε να φύγω. Γιατί? Σε κρατάει τίποτα εδώ? Όχι, αλλά δεν ξέρω, μου το είπες τόσο ξαφνικά. Είμαι τελείως απροετοίμαστη. Δεν αφήνεις να το σκεφτούμε λιγάκι? Μα δεν γίνεται, αγάπη μου. Σε 4 μέρες αρχίζει η απογραφή στη Ζυρίχη. Μεθαύριο πρέπει να φύγουμε. Και πρέπει να τακτοποιηθούν 1000 λεπτομέρειες. Να νοικιάσουν ένα σπίτι στο όνομά μας. Να ετοιμαστούμε κι εμείς. Κάποτε πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για να ζήσω, Τερέζα. Δεν μπορώ να ζω σαν κυφήνας. Ε? Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Λοιπόν, έλα. Πάμε να ετοιμαστούμε. Θα αρχίσουμε από τώρα. Κυρία Τερέζα, κύριε Χριστόφορε! Τι είναι? Ανοίξτε αμέσως την τηλεόραση. Έλεγε ειδήσεις τώρα κάτω στην κουζίνα και κάτι είπε για την έκρηξη, για το εργοστάσιο. Για το εργοστάσιο? Μάλιστα. Εντάξει, πήγαινε. Ω γνωστόν, η έκρηξη στο βιομηχανικό συγκρότημα εκρηκτικών υλών Ρίχτερ έγινε πέρυσι στις 22 Αυγούστου με αποτελέσματα τρομακτικά. Νεκροί 50 περίπου απεργοί και άλλοι 200 τραυματίστηκαν σοβαρά ή ακροτηριάστηκαν. Στις δίκες που ακολούθησαν, υπεύθυνη θεωρήθηκε η Απεργιακή Επιτροπή του Προσωπικού, τα περισσότερα μέλη της οποίας καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές φυλακίσεως. Ο Ευστράτιος Μπεριτζής, που αυτοκτόνησε σήμερα το απόγευμα στη φυλακή, πέφτοντας από το δεύτερο όροφο στο εσωτερικό προάβλιο, είχε καταδικαστεί σε 6 χρόνια φυλάκιση. Εδώ ο Μπεριτζής, καθώς μεταφέρεται έξω από τις φυλακές στο ασθενοφόρο. Κύριε Μπεριτζή, τι έχετε να πείτε? Σας ακούμε, μιλήστε. Γιατί κάνατε αυτό που κάνατε? Έχετε να πείτε τίποτα? Δεν γίνεται, Νέλιας. Είμαστε θύματα πλάνης. Κανένας από το προσωπικό δεν πήγε στις αποθήκες. Την έκρηξη δεν την προκάλεσε κανένας από τους εργαζόμενους. Είμαστε αθώοι. Γι' αυτό έπρεπε κάποιος, με κάποιο τρόπο, να ξανανοίξει αυτή την ιστορία του εργοστασίου του Ρίχτερ. Δεν είχα άλλο τρόπο. Και τώρα οι άλλες ειδήσεις μας. Η Υπουργή Πετρελαίου Δόκου. Εδώ είμαι. Δεν πρόκειται να φύγουμε από την Ελλάδα. Δεν θα πάμε πουθενά. Ρέζα, δεν γίνεται. Εγώ υποχρέωση. Ωραία, πήγαινε μόνο σου. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Τώρα είμαι τελείως σίγουρη πως οι δικοί σου θέλουν να με διώξουν από το σπίτι και από την Ελλάδα. Εγώ όμως θα μείνω και θα εξακολουθήσω να σκαλίζω και να ερευνώ και να τους μπαίνω στη μύτη και να τους ενοχλώ μέχρι το τέλος. Ώσπου να φτάσω στην αλήθεια αυτής της ιστορίας. Ίσως είμαι το μόνο πρόσωπο σε όλη την Ελλάδα που μπορεί να ρίξει το φως της αλήθειας σε αυτή την τραγωδία. Θα μείνω λοιπόν και θα ακούσω τη φωνή της συνείδησής μου μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Τερέζα! Τερέζα!
1979, χειμώνας. Το σκοτεινό δράμα που συγκλονίζει από καιρό τώρα το μεγάλο σπίτι των Ρίχτερ φαίνεται πως φτάνει στο αποκορύφωμά του. Η Τερέζα, νύφη του θεοφύλακτου Ρίχτερ και τραγικό θύμα της καταστροφής του εργοστασίου του, δικηγόρος και ποινικολόγος η ίδια, έχει πιστεί πια πως κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω από την έκρηξη που κόστησε 50 ζωές και 200 ακροτηριασμένους. Πιστεύει πως οι 20 άνθρωποι που κρατούνται στις φυλακές με βαριές ποινές για την τρομερή ανθρωποσφαγή είναι αθώοι. Και αυτό την αναστατώνει. Κάνει τη συνείδησή της να επαναστατεί. Τι κρίμα. Κρίμα. Άλλοτε είχαμε να πούμε τόσα πολλά εμείς οι δύο. Και τώρα στεκόμαστε ο ένας αντίκρις των άλλων και μένουμε σιωπηλοί. Αν αρχίσουμε να μιλάμε θα τσακωθούμε πάλι. Δεν βλέπω το λόγο λοιπόν. Είσαι καλά? Άνω κάτω είμαι. Γιατί? Αν σου πω θα θυμώσεις. Εντάξει δεν θυμώσω. Γιατί είσαι άνω κάτω? Μα είναι δυνατόν, Χριστόφορε. Εσύ ένας ευαίσθητος, τρυφερός και καλλιεργητής. Τώρα την παίρνω αυτά στη μέση. Μα δεν είναι δυνατόν να με ρωτάς εσύ τι έχω, γιατί είμαι αναστατωμένη. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε να ξέρεις γι' αυτό. Ότι εκεί μέσα στις φυλακές άρχισαν να αυτοκτονούν και οι υπόλοιποι ξεκίνησαν απεργία πείνας. Εσύ που το ξέρεις. Τώρα μόλις το είπε το ραδιόφωνο. Φωνάζουν οι άνθρωποι ότι είναι αθώοι. Και έχουν όλοι σπίτια, οικογένειες. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χάσει δικούς τους στο εργοστάσιο. Ωραία λοιπόν. Βγες στους δρόμους, έρχεσαι να φωνάεις ότι αυτοί είναι αθώοι και ένοχοι είμαστε εμείς. Άντε λοιπόν, πήγαινε, τι περιμένεις, δεν πρόκειται να σε εμποδίσει κανείς. Αυτό δεν το ξέρουμε. Τι πράγμα? Λέω, δεν ξέρουμε αν πρόκειται ή δεν πρόκειται να με εμποδίσει κάποιος ή κάποια από τη στιγμή που θα αποφασίσω να επιμείνω στην έρευνά μου για την αλήθεια. Ο βοηθός μου σκοτώθηκε απάνω σε αυτή την έρευνα και εγώ γκρεμοτσακίστηκα από τον μπαλκόνι και σώθηκα μονάχα από τύχη. Δεν ξέρω λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί αν επιμείνω. Βέβαια, αφού όλη τριγύρω σου λαιμό σταγεί κτίνη και εσύ είσαι η ενσάρκωση της δικαιοσύνης. Σταμάτα τις φαντασιώσεις. Με τις ηρωνίες. Δεν νομίζω να ήρθες γι' αυτό το λόγο. Ασφαλώς όχι. Λοιπόν, σ' ακούω. Τώρα το πρωί μου βγάζουν εισιτήριο και συνάλλαγμα. Το απόγευμα φεύγω για τη Ζυρίχη. Και λοιπόν... Ήρθα να σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Θα έρθεις μαζί μου. Όχι. Τερέζα, αυτό θα είναι πολύ σοβαρό. Το ξέρω. Και θα ήθελα να σου πω πως από τη στιγμή που θα φύγεις εσύ από αυτό το σπίτι, την ίδια στιγμή θα φύγω κι εγώ. Θα χωρίσουμε. Κι όμως σ' αγαπώ και το ξέρεις. Κι εγώ σ' αγαπώ. Δεν έχει σημασία. Είναι κρίμα, Τερέζα. Εσύ φεύγεις, Χριστόφορε, όχι εγώ. Πρέπει να πάω. Κάποτε πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για να κερδίζω τη ζωή μου. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Μόνο που διάλεξες λάθος στιγμή. Θα μπορούσες να περιμένεις λίγο. Να περίμενε. Εσύ δεν θα πάψεις ποτέ να πιστεύεις τη φανταστική ιστορία σου. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα τελειώσει κάποτε, Χριστόφορε. Μπορεί και σύντομα. Μείνε κοντά μου, Χριστόφορε. Σε έχω ανάγκη. Όχι, Τερέζα. Δεν θα μείνω περιμένοντας ποτέ θα ξεκαθαρίσει ο φανταστικός κόσμος σου από τα φαντάσματα που συνοστίζονται εκεί μέσα. Αν με έχεις ανάγκη, έλα μαζί μου. Το απόγευμα φεύγω. Στο καλό, Χριστόφορε. Αυτή είναι η τελευταία μας συνάντηση στη ζωή. Τέλος. Τίποτα άλλο. Καλό σου ταξίδι.